4K 100fps Baby Hawk 2. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Ανδρέα. Ένα-δύο. Κώστας Γκουρ, τον οποίο τον έχω γνωρίσει προ-τρικονταετίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ξέρετε. Ο άνθρωπος είναι μορφή. Είναι στο Sky Pixel, βραβευμένος, χιλιοβραβευμένος. Cinematic περισσότερο. Cinematic, εντάξει, δεν τόσο FPV, αλλά γιατί θέλω εσένα. Ρε Τάκη, ήρθα εχθές εκεί πέρα στο Λατομείο και πετάγα όλοι τα FPV. Πώς έχω γνωρίσει, Ανδρέα, για πες. Μέσα από το BBS, τη Techlink. Όταν εσείς καρφαλώνατε στα δέντρα, εμείς πήραμε τσάι στο σαλόνι. Σωστά. Ο ένας βίδωνε, ο άλλος ξεβίδωνε, του άλλου του βγαίνει η μπαταρία στον αέρα. Σαν σου βγήκε. Θα σου σπάσει το μοτέρ, θα σου σπάσει ένα receiver, κάτι θα σπάσει. Εγώ δεν τα έχω καλά, ούτε με τα κολλητήρια, ούτε με αυτά. Ναι, φίλε, ούτε εγώ με την καμία. Δηλαδή, το FPV το θέλω μόνο για τη σκηνή. Αυτό είναι το FPV. Καταρχήν πρέπει να μαθαίνεις να διορθώνεις ό,τι ζημιά γίνεται πάνω στον drone. Ναι. Δυστυχώς πάει πακέτο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μέρος του χόμπι, ναι. Όλο αυτό. Και ξανασμίξαμε λοιπόν τώρα. Έχαμε ξανασμίξει πιο πριν. Έχουμε ξανασμίξει σαν φίλοι, κράτησε την επαφή. Ξαναβρεθήκαμε με τα drones. Επιδερμική, ναι, και τώρα ξαναβρεθήκαμε face to face λόγω των FPV και των drones. Το FPV δεν είναι απλά να πετάξει τελικά. Όχι. Γίνεσαι ο μηχανικός του ίδιου του σκάφους. Μπράβο. Και θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι κιόλας φεύγει από το FPV, ναι. Το αφήνει γιατί. Είτε δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να μάθει να το διορθώνει, είτε δεν αντέχει τις ζημιές που γίνονται πάνω σε αυτό. Πετάς και τα δύο και θέλω νομίζω σε ο πιο κατάλληλος να τα συγκρίνεις, να πεις τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Να σου πω τις δικές μου εμπειρίες. Αυτό. Για το FPV. Ναι. Για πες εσύ με πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό. FPV καθαρά είμαι 2 χρόνια. Okay. Καθαρά. Κάμερα ντρόν είναι 4. Τι είχες συνολικά. Δηλαδή. Ένα απλό ντρονάκι είχα φέρει από την Κίνα, ένα, okay. Όχι Mavic, παραπλήσιο. Okay. Είδα όμως ότι δεν. Ναι. Δεν ήταν για μένα, δεν μ' άρεσε. Τι σε τράβηξε στο FPV. Βασικά, προσπάθησα αρχικά να ξεκινήσω analog. Okay. Απογοητεύτηκα αμέσως, γιατί έχασα τα πρώτα 2 drone. Ξέρεις, είχα συνηθίσει στα Mavic και όλα αυτά. Τα ευκολάκια, ναι. Και μετά κατέληξα στο DJI σύστημα, το ψηφιακό. Και από εκεί άρχισα να μαθαίνω FPV. Η ελευθερία. Το ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Το ότι βλέπω εγώ και πάω. Ουσιαστικά δηλαδή το FPV είναι ο avatar σου. Ναι. Το drone μπροστά η κάμερα είναι. Εσύ πετάς. Πρακτικά δηλαδή πετάμε μαζί του. Εγώ θεωρώ ότι αν έμπαινα σε ένα τέτοιο χόμπι, ενδεχομένως να ξενέρωνα και να μην είχα κάνει την υπομονή. Να κάτσω να. Νομίζω δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο γιατί μαθαίνεις και τη λογική. Ναι. Δηλαδή κάθε πράγμα που φτιάχνεις ή κάθε ζημιά που γίνεται προσπαθείς να βρεις γιατί έγινε αυτό. Μπράβο. Με στόχο τέλος πάντων να φτιάξεις. Το τέλειο drone. Το βεβαίωνω ότι με το Avata μου έδωσε την εμπειρία του τι παραπεί FPV, first person view, ναι. Χωρίς βέβαια τα άκρο κτλ. Ναι. Αλλά μπορείς να πας και άκρο άμα πάρεις το remote και έχεις και το κουμπί. Ναι. Ναι. Μόλις κάνεις κάτι στραβό να το πατήσεις και σωστός. Να σταματήσει. Τώρα έχω πάρει το χειριστήριο, αλλά ακόμα δεν το έχω δουλέψει. Ναι. Για μένα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και απαιτεί και τεχνικές γνώσεις και εξέλιξη και βελτίωση. Οι οποίες τις αποκτάς. Ρωτώντας κόσμο που πετάει πιο πριν. Ναι. Ρωτώντας εμένα, παράδειγμα, που είμαι εδώ πέρα, ναι. Ερωτήσουμε στο φόρουμ. Κανείς δεν ήταν ότι είχε τις γνώσεις από πριν μέσα έφυτες, στο κεφάλι του. Τι θα πρότεινε σε κάποιον καινούριο. Εσύ λοιπόν, όταν υπήρξες καινούριος, με τι ξεκίνησες, πώς εξελίχθηκε αυτό. Εγώ ούτως ή άλλως, λίγο πολύ τα έχω πει και στο κανάλι μου. Έχω πει περί τίνος πρόκειται και τι θέλουν, πώς θα ξεκινήσει κάποιος. Όταν ξεκίνησα, εγώ πρώτα απ' όλα. Περιγραφή το κανάλι στην περιγραφή από κάτω το link. Λοιπόν, έχω πει δηλαδή τι είναι FPV και τι θέλει να ξεκινήσει κάποιος. Η δική μου άποψη, όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα και είναι όλα ακριβά. Είναι προτιμότερο να ξεκινήσει όσο μπορεί εκεί πάντα έχει τσέπη του. Τα FPV τώρα που έχεις, φοράνε DJI πάνω. Όλα. Έχω το παλιό, και τώρα έχω το O3 το καινούριο. Επομένως, και αυτό που έχεις ρωτήσει και τον Τάκη, αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει, για μένα ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσει με Avata. Τα βασικά θα τα έχει. Θα έχει, ας πούμε, τα γυαλιά, θα έχει και το control άμα πάρει το remote. Σωστά. Και από εκεί και ύστερα σιγά σιγά ξεθαρεύει. Πάει από το στάνταρ στο άκρο mode του Avata και μετά όταν αρχίζει να νιώθει σίγουρος, ναι. Πάει και σε. Σε αυτό τη φάση είμαι εγώ, δηλαδή το επιβεβαιώνω. Find and fly, ας πούμε. Ενημερώθηκα καθαρά από YouTube. Είδα λοιπόν κάποιους YouTubers οι οποίοι εξηγούσαν αναλογικά
πιο, πότε μπορεί να πετάξει, τι οικονομικό είναι, πόσο εύκολο ήταν. Ουσιαστικά δεν παρακολουθούσα τα βίντεό του για να μπορώ να κάνω bind, να δουλέψω το Betaflight. Τι και αγοράσες, αγοράσες, δηλαδή. Το πρώτο ήταν ένα EV800D και γυαλιά αναλογικά τη eSign. Πήραμε τρία μικρά γουπ. Ένα Tiny Hawk 2, ένα Mobula 7, ένα Trascan. Το Radio Master που ακόμα και τώρα μετά από 2 χρόνια το έχω. Το φορτιστή μου το καλό. Και εσύ και στο αναλογικό και στο ψηφιακό τώρα. Μετά. Ψηφιακό γίνεται μετά. Μετά ήταν σκοπός μου να μπω στο ψηφιακό να πάρω DJI. Έβγαλε DJI το DJI FPV. Συνέφερε οικονομικά, το πήρα σαν πακέτο μετά από κάνα χρόνο που ήμουν ήδη στο FPV και μεταπήδησα και στο ψηφιακό μετά. Εσύ όταν πετάς επαγγελματικά, τι προτιμάς? Αναλόγως. Την περίσταση. Δηλαδή είναι αναλόγως την περίσταση. Προτιμώ. Είναι mixed footage, είναι και FPV, cinematic FPV περισσότερο για να έχεις αυτό το immersive σωστός, ναι. Flying, ας ναι, πούμε. Ναι. Πάντως δεν είναι ότι κάποιο υπερέχει του άλλου και τα δύο είναι απαραίτητα αλλού στην περίσταση. Και τα δύο, ανάλογα τη σκηνή και το τι θέλεις να, ναι, ναι, να βγάλεις, θέλεις τελικό να αποτέλεσμα. Δείξεις το τελικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές προηγούνται και προβλήματα που δεν τα έχει συναντήσει κάποιος άλλος. Οπότε θα είσαι εσύ αυτός που πρέπει να το λύσει. Σωστά. Και θα το πει στον επόμενο ή θα πει ότι το παρατάω και παίρνω ένα καινούργιο. Α, έχει το DJI. Βεβαίως. Και το πετάω κανονικά και ανεβάζω και βιντεάκι με το DJI. Α. Ένα από τα τελευταία μου είναι και με το DJI. Είναι πολύ και στου δύο κόσμου. Πολύ ωραίο, μπράβο. Αλλά δεν είναι το DJI για κάποιον που θέλει να μπει στο FPV καθαρά. Mm. Δηλαδή από την ώρα που θα μπει στο DJI, περισσότεροι το πουλάνε, κρατάνε τα γυαλιά και πάνε μεταπηδούν μετά στα κανονικά FPV. Τι κλασικέ του υπάρχουν σε FPV? Δηλαδή, ακούω χθες λέγατε τριάρι, πεντάρι και αυτά, ναι, είναι ίντσες από ό,τι μου ξύγησε κάποιος. Είναι ίντσες στις προπέλες. Δηλαδή, αυτό παράδειγμα είναι ένα πεντάιτζο. Πεντάιτζο, τι μετράμε? Μετράμε τη διάμετρο που έχουν οι έλικες. Α, είναι διάμετρο στο. Εγώ νομίζω κατάλαβα ότι είναι το μέγεθος του drone. Όχι. Όχι, όχι. Είναι οι έλικες πεντάρι. Δηλαδή, μπορεί να δούμε drone, τα racing παράδειγμα που είναι πιο στενά, ναι, πιο μικρά, με ίδιο μέγεθος προπέλες. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τηλεκοντρόλ, ναι. Χαμούλης. Αυτό είναι βέβαια full. Δηλαδή που είναι και για αεροπλάνα, είναι και για οτιδήποτε άλλο. Α, βέβαια, ναι, σωστά. Εμείς δηλαδή στο FPV δεν χρησιμοποιούμε όλα τα κουμπιά που βλέπεις. Μας βοηθάει. Όταν έχουμε μεγάλη προπέλα στο drone, μας βοηθάει. Κατάλαβα. Και αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο είναι το πεντάρι. Τέλος πάντων, που παίζουμε και freestyle, μπορείς να κάνεις και ένα long range, μπορείς να κάνεις και cinematic σε έναν εξωτερικό χώρο. Μάλιστα. Είναι, ας πούμε, η χρυσή τομή σε όλο αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν κατηγορίες. Αν θέλουμε να πάμε σε κάτι να κάνουμε μακρινές αποστάσεις, να ανέβουμε ένα βουνό, να κατεβούμε ένα χωράκι, περισσότερα πράγματα πάνω, πάμε σε ένα 7, σε ένα 10. Α, έχει και μεγαλύτερο. Ακριβώς. Και εδώ από πίσω είναι το εξωτερικό το μόντιλο, το οποίο είναι το Crossfire. Τι πάει να πει αυτό? Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε. Εσένα το drone σου επικοινωνεί με το ράδιό σου, ναι, μέσω του unit. Α, εμείς, αυτό επικοινωνεί με το drone. Ναι, εμείς έχουμε ένα receiver εδώ πέρα, όπως έχει LRS ο Τάκης. Εγώ έχω Crossfire, έχω αυτή εδώ την κερίτσα, η οποία είναι με αυτό. Αυτό είναι το FPV. Κάποιος που θέλει να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, που δεν είναι εγώ, ας πούμε, άσχετος. Πες ότι θέλω, ναι, να ξεκινήσω. Ή ο φίλος μας ο Μύρονας που ρώτησε. Ναι. Τι θα έπρεπε να πάρει για αρχή, λες? Για αρχή, για μένα, γιατί τα προβλήματα στην ουσία τα λύνεις όταν προκύπτουν. Δεν πρέπει να τα ξέρεις από πριν. Οπότε ξεκινάς με ένα έτοιμο. Α. Και τέτοια. Οπότε υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε έτοιμα bind flight drone, παίρνει ένα πεντάρι και σιγά σιγά βρίσκει τον δρόμο του και τα λύνει για τα προβλήματα που προκύπτουν στο δρόμο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου χαλάσει ένα μοτέρ, θα σου ξεκολλήσει ένα καλώδιο, ναι, θα μπει στη διαδικασία να φτιάξει κάτι μικρό. Αλλά ακόμα και αυτό το έτοιμο που θα πάρει είναι modular, δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί, να αλλάξει πραγματάκια. Φυσικά. Ναι, 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 ναι. Αυτό εδώ είναι το Fuller Unit. Ναι. Το οποίο έχει μέσα κάρτα SD. Αυτό το άσπρο κουτάκι, ναι, 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 μέσα. Ναι. Αυτό είναι το Fuller Unit. Το οποίο έχει κάρτα SD και γράφει σε 1080p. Ναι. Σε 1080. Αυτό είναι το άλλο πεντάρι. Αυτό είναι το πεντάρι, είναι τα μεγαλούτσικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Ευχαριστώ και εγώ. Έχεις κάτι άλλο να πεις, να προσθέσεις, θες κάτι να πούμε στα παιδιά που... Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι σύντομα θα αποκτήσει ένα τέτοιο. Εγώ, θα δούμε, θα δείξει. Θα δείξει. Εδώ είμαστε. Άντε, thank you very much. Τίποτα και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Αυτά. Thank you, Roman. Αγαπητοί φίλοι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσατε. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι, δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe, like, comment από κάτω και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Ο αλγόριθμος ήδη έχει επιλέξει το επόμενο βίντεό μου για εσάς να απολαύσετε. Καλή τηλεθέαση!